Ήταν ένα απόγευμα του 1981, όταν στο κατόφλι της πόρτας εμφανίστηκε ο Φίλιππος Βλάχος, ο εμπνευσμένος και κυρίως λόγιος των εκδόσεων κείμενα της Οδού Μαύρου Μιχάλη 8, που σύχναζε μεγάλος αριθμός ποιητών και λογοτεχνών εκείνα τα χρόνια. Μπήκε στο σπίτι για να ευχηθεί και πίσω του ένα όμορφο ψηλόλιγνο αγόρι με μεγάλα βυζαντινά μάτια. «Να σας συστήσω τον ποιητή», είπε ο Φίλιππος Βλάχος. «Ο Κακουλίδης, ο Γιώργος». Ο Γιώργος τότε δεν ήταν πάνω από 24 ετών, αλλά ήταν ήδη ποιητής. Λογιζόταν από το χώρο της ποίησης ως ποιητής. Γιος του σπουδαίου ανθρώπου, ζωγράφου, μέλος του ΚΚΕ, Δημήτρη Κακουλίδη, που μεγάλωσε τα παιδιά του, τον Γιώργο και τον Νίκο, σαν μάνα και πατέρας μαζί, από την εργατομάνα, την προσφυγωμάνα και σαν γενή, που τα γαλούχησε με κριτική ματιά, όνειρα, προσδοκίες και αγάπη για τον άνθρωπο. Ο Γιώργος έγινε ποιητής, ποιητής των ανθρώπων, ένας καταραμένος ποιητής, όπως τον αποκάλεσαν πολλοί. Όμως ο ίδιος, συμπυκνώνοντας τα τελευταία 20 χρόνια την παρουσία του στο Ριζοσπάστη και στο Κυριακάτικο Διάλογο με τους αναγνώστες, το απόλυτο ρόδο, γράφει. Θα μπορέσει ξανά το ατομικό πάθος να γίνει κόσμημα της ιδιωτικής σκέψης και πράξης, να μιλήσουμε για καινούργια οράματα, να πιστέψουμε αγαπημένες ουτοπίες, τις λέξεις, θα μας πει, πάλι μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα απαντήσεις, αλλά αρκεί να μην σταματάμε, να τις ψάχνουμε. Θα μπορέσει ξανά το ατομικό πάθος να γίνει κόσμημα της συλλογικής σκέψης και πράξης. Μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα απαντήσεις, αλλά αρκεί να μην σταματάμε, να τις ψάχνουμε. Ο Γιώργος δεν καταγράφει από μακριά, δεν γράφει από μακριά για την εργατική τάξη. Ανήκει ο ίδιος στην εργατική τάξη με τις σκέψεις του, με τις λέξεις που χρησιμοποιεί, με τη βαρύτητα των αισθημάτων που καταγράφει, με κριτική, με πόθο, με τον πόθο που διακατέχει τους στίχους του. «Ήθελα να χαρίσω αίμα σε λουλούδια που σπάνε μες στη γαλήνη, λουλούδια που τρέμουν μέσα σε δίνη, λουλούδια που δεν γνώρισαν χώμα και στους 7 ουρανούς πετάνε ακόμα, ανέμερα, με ανοιχτά τα πέταλά τους. Κάθε Κυριακή αναζητά αυτούς που αγωνίζονται στο ριζοσπάστη, αυτούς που πολεύουν για το δίκαιο, αποκαλύπτει τους αστούς με ηρωνία, στιγματίζει τους γονατισμένους. Κάθε Κυριακή ταυτίζεται με τους απλούς ανθρώπους, συμμερίζεται την αγωνία ενός λαού, παίρνει θέση, ημνεί τον διευθυμισμό, τη ρήξη, την ανατροπή, την επανάσταση. Όπως δηλώνει ο ίδιος, συναντιέται με τους ανθρώπους που καίγονται πραγματικά. Αυτός είναι ο λόγος που γράφω στην εφημερίδα», είχε αναφέρει κάποτε για την 20χρονη και πλέον παρουσία του κάθε εβδομάδα στο ριζοσπάστη. Γιατί ο Γιώργος πίστευε στη δύναμη του λαού, πίστευε στη μαζική λαϊκή πράξη. Στρατεύτηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ποίησή του δεν είναι τυποποιημένη, δεν είναι καθώς πρέπει. Είναι μαχητική, ασυμβίβαστη, καταγγελτική, ευνηδιάζει. Ο ποιητής πάσχει. Η ποίηση που γεννά είναι απότομη και δύσκολη, μα ταυτόχρονα βαθιά προσωπική και αποκαλυπτική για τον καθένα που την προσεγγίζει. Μια ποίηση που γεννά ένταση και θυμό, που ξύνει τη βαθιά μνήμη. Όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν ολόκληρος μια μνήμη. Όλοι έρχονται σε μένα για να τους θυμίσω το παρελθόν, έλεγε, ακόμα και οι πεθαμένοι μου. Δεν είναι ένας συνηθισμένος ποιητής. Απέναντι στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, απαντά συχνά με κινησμό. Ο θυμός από τα γύρω του κακώς κείμενα τον κάνει να γράφει, να γράφει. Όπως είχε πει ο Θάνος Μικρούτσικος για τον Γιώργο. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι είχα να κάνω με ένα πρόσωπο πρωτογενές την ποιήση. Αρχικά τον κατέταξα στους Έλληνες καταραμένους, στο Ρόμο Φιλίρα, το Γιαννόπουλο, το Πιζίνο. Του μετεβλήθηκε εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου. Με τα χρόνια, λέει ο Μικρούτσικος, κατάλαβα ότι αυτή η σύγκριση ήταν ανεπαρκής. Κι αν ακούγεται ως βλασφημία η συνάφεια με στίχους από το μια εποχή στην κόλαση του μέγιστου Αρθούρου, εγώ θα την αποτολμήσω. Η κόλαση του Κακουλίδη υπάρχει χωρίς δάνεια, αλλά με ένταση. Επιπροσθέτως, ο δάσκαλός του, συγγνώμη, ο διάβολός του, παρότι περπατάει στη Κλιελλήνων, ξεβράστηκε εκεί αφού απέδρασε με περίτεχνο τρόπο από τον Ιερώνυμο Μπός και αφού έκανε μια στάση για να, τα πει με τον πανέξυπνο Παγαπώνει, βιώνει. Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1956.
Ο παππούς του, ο Γιώργος, ήταν και αυτός γλύπτης. Ήταν γλύπτης και ήρθε από την Κεσαριανή, στην Κεσαριανή από την Κερασούντα του Πότου το 1910. Ο πατέρας του Γιώργου, Δημήτρης, ζωγράφος και με σπουδαίο έργο, γεννήθηκε το 1931. Όταν ο Γιώργος ήταν σε ηλικία 9 ετών, σκοτώθηκε η μητέρα του. Συναναστρέφεται λόγω του πατέρα του από μικρός, λογοτέχνες και καλλιτέχνες που έκαναν παρέα με τον πατέρα του και του συναντούσε στο εργαστήρι. Τον Κώστα Ταχτσή, τον Αλέξη Κρυθάκη, τον Μιχάλη Κατσαρό, τον Νίκο Καρούσο, τον Νίκο Ευγενίδη. Αρχίζει να ζωγραφίζει στο εργαστήρι του πατέρα του, ο οποίος του έμαθε σχέδιο. Έφηβος αποφασίζει να μπαρκάρει σε καράβι, παρά τις απειλήσεις του πατέρα του στην αρχή. Ο νεαρός τότε Γιώργος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ως μέσο τον ζωγράφο Γιάννη Τζαρούχη για να πείσει τον πατέρα του να τον αφήσει να μπαρκάρει. Γυρίζοντας μετά από 2,5 χρόνια, κάνει πολύ παρέα με τον ποιητή Μίλτο Σακτούρη, που τον επηρεάζει βέβαια. Εμφανίζεται στη λογοτεχνία ο Γιώργος το 1979 με την ποιητική συλλογή Λίπερντι, αναφορά στα ταξίδια του στη θάλασσα, από τις εκδόσεις Κείμενα του Φίλου του Βλάχου. Από τότε γράφει συνέχεια. Έμαθε, όταν εμφανίζεται το ποίημα, όπως λέει ο ίδιος, να περιμένει να τον κατοικήσει. Και όταν τον κατοικήσει, συνεχίζει να διευρύνει τους χρόνους του όσο μπορεί, να ζει εκεί μέσα και μετά να τον αποτυπώνει σε χαρτί. Σημαντική για την πορεία του η συνάντησή του με τον Κωστή Μοσκόφ, που ο οποίος τότε ήταν μορφωτικός ακόλουθος στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια και στην Αλεξάνδρεια δημιούργησε τα Καβάφια, ο οποίος κάλεσε κοντά του τον Γιώργο ως συνεργάτη. Για την ποίηση του Γιώργου του απονέμεται το Διεθνές Βραβείο Καβάφη του 1994. Από το 1979, που εμφανίστηκε στη λογοτεχνία με την ποιητική συλλογή Liberty, έχει εκδώσει πάρα πολλές ποιητικές συλλογές με ζωγραφήματα, θεατρικά και 2 μαρτυρίες, η Μαύρη Κούσα του κ. Καρούσου και το Απόλυτο Ρόδο. Ποίηματά του έχουν μελοποιηθεί από τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Νίκο Κυπουργό, τον Τάσο Μελετόπουλο, τον Στάμο Σέμιση και άλλους. Η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιγμιών Ελλάδος εξέδωσε το 2012 ένα συγκεντρωτικό τόμο με την ποίησή του. Παράλληλα, ο Γιώργος ασχολείται με τη ζωγραφική και έχει κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια. Η ζωγραφική του είναι σαν την ποίησή του, βαθιά, εσωτερική, εκφραστική, έξω από νόμες και κανόνες, σκληρή και ταυτόχρονα φορτισμένη με συναισθήματα. Δεν ζωγραφίζει αυτό που βλέπει, αλλά θέλει να ζωγραφίσει αυτό που υπάρχει, αυτό που αληθινά υπάρχει, μέσα του αλλά και γύρω του ως αίσθηση, ως συνέστημα, με τραχύτητα και με αλήθεια. Γι' αυτό και οι μορφές του, μακριά από κάθε είδους συμβατική απεικόνηση, είναι κραυγές σκληρές και κλάμα μαζί, αλλά ταυτόχρονα δυναμικές και θριαμβικές. Ο Γιώργος Κακουλίδης υπήρξε γενναίος στη ζωή και στο θάνατο. Δύσκολο για όλους εμάς, τους συντρόφους του, αλλά σίγουρα και για τη Λιτό, την αγαπημένη του συντρόφισσα, να τον δεχτούμε αυτόν τον πρώτο θάνατο. Αλλά μας παρηγορεί το ότι η ποίηση δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει στα βιβλία που ξεφυλίζουμε, ζει στη τραγούδια που γράφτηκαν για αυτή, ζει όταν μετράει ο καθένας μας τον εαυτό του απέναντι στην ανάγκη να αλλάξει ο κόσμος. Και ο Γιώργος, για αυτόν τον κόσμο που πρέπει να αλλάξει, έπασχε και πάσχισε με συνέπεια σε όλη του τη διαδρομή. Τον αποχαιρετούμε με το στίχο από τη μακάρια πληγή του. Αφήνουμε πίσω μας τα άστρα και τους πένθυμους γαλαξίες, για να λύσουμε εδώ κάτι λεπτές διαφορές που μας εμποδίζουν να γίνουμε πεταλούδες.